Αυστηρή είναι η έλεγχη στην Πάτρα για όσους δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση κατά της διασποράς του κορονοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ είχαμε συνολικά 5 συλλήψεις. Σε κατάστημα το οποίο λειτουργούσε στην περιοχή της Περιβόλας, συνελήφθη ο διευθυντής αλλά και ο υποδιευθυντής, διότι λειτουργούσε σε χώρο εμπορικού κέντρου, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Στο χώρο αυτό επιτρεπόταν να είναι ανοιχτό μόνο το σούπερ μάρκετ. Επίσης, συνελήφθη υπεύθυνος αρτοπίου ζαχαροπλαστείου, ο οποίος λειτουργούσε με έναν πάγκο και μάλιστα ο ίδιος έπινε και μια μπύρα. Αυτό θεωρήθηκε παράνομο και έτσι λοιπόν οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ακόμα συνελήφθη άλλος υπεύθυνος άλλου ζαχαροπλαστείου στο κέντρο της πόλης, γιατί κάποιοι πελάτες του είχαν πάρει τον καφέ τους μέσα από το ζαχαροπλαστείο και τον έπιναν όρθιοι, ακουμπώντας τον σε ένα πάγκο. Η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να κλείσουν όλα τα καταστήματα που λειτουργούν στα εμπορικά κέντρα της Πάτρας, εκτός από τα σούπερ μάρκετ. Επίσης συνελήφθη και ένας καταστηματάρχης στην περιοχή της Κάτω Χαΐας, ο οποίος είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το κατάστημά του.